Απαρατήρητα αυτά τα ωραία παιδιά που έχουμε εδώ. Είναι από τον εκπαιδευτικό όμιλο Data Type, Atelier du Beauté, Νέα Ιωνία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα σας πω τώρα για το σημερινό δώρο. Τα έχω εξαντλήσει όλα, δεν υπάρχει κάτι που να μην σας το έχω δώσει δώρο. Προσέξτε τώρα όμως, δεν ξέρετε τίποτα. Τι θα πάρετε σήμερα δώρο στο διαγωνισμό? Πρώτα απ' όλα το μετρητό. Χωρίς μετρητό δεν γίνεται τίποτα. Μαζί με το μετρητό όμως, σήμερα θα σας δώσω δώρο στο νούμερό σας, ό,τι φοράω από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Επέλεξα τυχαία αυτό το φόρεμα. Λοιπόν, αυτό το φόρεμα το οποίο το προσφέρει το T-Shop είναι της σχεδιάστριας της κυρίας Πατερώνη και το επέλεξα γιατί πάει σε όλα τα σώματα. Γιατί για να σας δώσω δώρο έπρεπε να βρω ένα κομμάτι που να ταιριάζει σε όλες τις γυναίκες. Έπρεπε να βρω ένα κομμάτι εύκολο, σε ένα εύκολο χρώμα που να το φορέσετε από το γάμο που θα πάτε αυτή την περίοδο και τη βάφτιση με σανδαλάκια χαμηλά, μέχρι το νησί τη βόλτα σας και τη νύχτα για, για μια ωραία έξοδο. Θα πάρετε επίσης δώρο και τα κοσμήματα. Και τα κοσμήματα. Εδώ, τον είναι της Ζανίνας σχεδιάστριας. Θα πάρετε δώρο και τα βραχιόλια. Και τα σκουλαρίκια είναι επιχρυσωμένα, τα κοσμήματα, Gemma Stones, τα βραχιόλια και τα σκουλαρίκια. Και τα παπούτσια του Μαλά θα πάρετε δώρο. Όλα δώρο, όλα δώρο. Δίνω τα τηλέφωνα. 90 11 51 51 51, 90 11 51 51 51, μας τα προσφέρει το tshop.gr και 2.000 ευρώ μετρητά. Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει εδώ κοντά μας ένα μωρό. Είναι 5 χρονών. Ένα τόσο πλασματάκι, τόσο εδώ. Το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό που έγινε, διαγωνισμό χορού. Χόρεψε χορό της κοιλιάς, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που θα δείτε. Είναι τόσο τσαχπίνα. Κοίτα εδώ. Είναι τόσο χαριτωμένη. Έχει μια φατσούλα πανέξυπνη. Και θα έρθει σε λίγο εδώ να μας χορέψει, να μας πει για το πώς διακρίθηκε. Είναι μόλις 5 ετών και χορεύει σαν επαγγελματίας. Η μικρή Ελβίνα έκανε τα πρώτα της βήματα σε ρυθμούς οριεντάλ, σάμπα και ρούμπα. Ποιος χορός σου αρέσει περισσότερο? Το οριεντάλ. Μ' αρέσει να χορεύω σαν τη Σακύρα και να βγαίνω πρώτη σε όλα. Η 5χρονη χορεύτρια του Λάτιν έχει ξετρελάνει τους πάντες με το ταλέντο της, ενώ πρόσφατα κατέκτησε και το πρώτο της βραβείο σε διαγωνισμό χορού. Επίσης σε λίγο. Λαμβάνω πολύ συχνά mails, αυτά που λαμβάνουν
οι περισσότερες κυρίες που εμφανίζουν στη τηλεόραση ή έτσι, τραγουδίστρες κλπ. Από νέα παιδιά που μου λένε τι φοράς, πώς βάφεσαι κλπ. Έλαβα ένα πολύ γλυκό και πολύ τρυφερό. Έλαβα λοιπόν ένα mail που μου λέει, Τατιάνα, θέλω να μου δείξεις το make-up σου. Και της λέω, έλα, έλα στο στούντιο, έλα, έλα και θα τα πάρεις και όλα δώρο τα καλλιτικά. Η Τατιάνα δείχνει σε μια τηλεθεάτρια που ζήτησε τη βοήθειά της πώς να κάνει μόνη της το ίδιο μακιγιάζ με εκείνη. Τατιάνα, γεια σου. Είμαι η Μαρία, είμαι 23 χρονών και είμαι φοιτήτρια. Παρακολουθώ την εκπομπή, αγαπώ το στυλ σου και λατρεύω το βάψιμό σου, που όσο και να προσπάθησα, ποτέ δεν μου βγήκε το ίδιο. Θέλω σε παρακαλώ να μου δώσεις συμβουλές και να με καθοδηγήσεις προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και θα κάνουμε κάτι που σας άρεσε πολύ την άλλη φορά. Χαζέψατε και πώς είναι Στεφανίδου άβαυτη και αυτά τα δικά σας τα. Κάτσε να δούμε, θα ξεβαφτεί. Θα βγάλω το στόκο στο break και θα τον ξαναβάλω on camera για να το κάνουμε μαζί με τη Μαρία. Διαφημίσεις. And so it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. Can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Λοιπόν, σήμερα στις 12:30 εψάλλει επιμνημόσυνη δέηση για τον Τόμας. Είναι κάτι που αποφάσισε η οικογένεια, καθώς πάρα πολλοί φίλοι εδώ στην Ελλάδα ήθελαν να του πούν το τελευταίο αντίο. Η οικογένεια αρχικά, σας θυμίζω, είχε αποφασίσει, όπως και θα γίνει, να κηδευτεί ο Τόμας στο Λονδίνο. Το Λονδίνο είναι η γενέτρια της μητέρας του, η οποία είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Τελικά, λόγω της μεγάλης ανάγκης φίλων, είτε ανθρώπων που γνώρισε ο Τόμας, είτε ανθρώπων που δεν γνώρισε ποτέ, νέα παιδιά, θαυμαστές του, κορίτσια. Υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν που ήθελαν να του εκφράσουν την αγάπη τους και να του πούν το τελευταίο αντίο. Γι' αυτό έγινε η εψάλλη, η σημερινή επιμνημόσυνη δέηση. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πρόσωπα θλιμμένα και βουβά, τα δάκρυα στα μάτια όλων όσων έζησαν από κοντά τον Τόμας Πρωτόπαπα μοιάζουν να έχουν στερέψει. Σήμερα η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, όσοι βρέθηκαν για συμπαράσταση κοντά στους δικούς του, έξω από τη μονάδα της εντατικής, αποχαιρέτησαν σε επιμνημόσυνη δέηση τον νεαρό παλικάρι που έφυγε τόσο γρήγορα και άδικα από τη ζωή. Το αντίο ουσιαστικά είναι για τους φίλους του και τους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά μας, γιατί για μας δεν υπάρχει αντίο. Όπως δεν υπάρχει και δυνατότητα να ξεπεράσουμε αυτό το πόνο και τη θλίψη, πολύ δε περισσότερο οι ίδιοι γονείς του και ο αδελφός του. Είναι ένας αποχαιρετισμός και για μας, όσοι πραγματικά τον αγαπούσαν,
και θέλουν να τον διατηρήσουν στη μνήμη τους άσβεστος και γελαστός όπως ήταν. Ανάμεσα στους φίλους του ντυμένοι στα μαύρα ο Νίκος Αναδιώτης και ο Πάνος Βλάχος. Ο Γιάννης Λουκάκος βρέθηκε και εκείνος με τη σειρά του στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει το άτυχο παλικάρι που γνώρισε στα γυρίσματα της εκπομπής Μαγειρικής. Οι γονείς του, κρατώντας όλο αυτό το διάστημα αξιοπρεπή στάση, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν και τον πόνο από την απώλεια του παιδιού τους. Όταν ο Τόμας έκλεισε τα μάτια του πριν από 3-24 ώρα, μετά από 66 μέρες μάχη στη μονάδα εντατικής του ΚΑΤ. Για την οικογένειά του, όπως λέει και ο Γιώργος Πρωτόπαπας, θείος του Τόμας, η απώλειά του είναι ένας αξεπέραστος πόνος που δύσκολα αντιμετωπίζεται. Είναι ένας γολγοθάς αξεπέραστος. Μπορεί να συμβαίνουν ατυχήματα κάθε μέρα σε πάρα πολύ κόσμο, αλλά όταν χτυπάει τη δική σου πόρτα, είναι ένας αξεπέραστος πόνος και ένα δράμα που τουλάχιστον οι γονείς δύσκολα έως και καθόλου το ξεπερνούν. Επιθυμία των οικείων του είναι η ταφή του να γίνει. Η ταφή του Τόμας θα είναι σε ένα ιδιωτικά αυστηρό οικογενειακό πλαίσιο, γιατί είναι και θα είναι δικό μας παιδί και σε αυτό έτσι αποφασίσαμε. Τώρα το αν θα ταξιδέψει οτιδήποτε δεν μπορώ να σας το πω ακόμα, αλλά σαφώς η ταφή του θα είναι ένα κομμάτι της ζωής που θα μείνει μεταξύ μας. Η αγαπημένη του γιαγιά συνοδευόμενη ακόμη και σήμερα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τον άδικο χαμό του εγγονού της. Σύμφωνα με το θείο του Τόμας, Γιώργο Πρωτόπαπα, η οικογένειά του δεν επιθυμεί στεφάνια και λουλούδια. Όσοι θέλουν μπορούν να προσφέρουν δωρεές στα παιδικά χωριά ΣΟΣ σε εκπρόσωπο που θα βρίσκεται στην εκκλησία. Ο ιερέας που επισκέφτηκε τον Τόμας έξω από τη μονάδα εντατικής του ΚΑΤ δηλώνει τη δική του συμπαράσταση προς την οικογένεια αλλά και προς την νεαρή σύντροφο του άτυχου παλικαριού Ιωάννα. Θέλω να ευχηθώ στην οικογένεια ο Πανάγαθος Θεός και η Παναγία εδώ να δίνει δύναμη και κουράγιο και υπομονή και να δυναμώνει την οικογένεια και να δυναμώνει και την Ιωάννα μας, να της δίνει δύναμη και κουράγιο και υπομονή. Είχα γνωρίσει την Ιωάννα στην Αντική που πήγα, τον επισκέφτηκα τον Τόμας μαζί την Ιωάννα. Όταν πήγα στο δωμάτιό του στην Αντική δεν τον αναγνώρισα, λέω αυτός είναι. 66 μέρες στεκόταν δίπλα του σαν φύλακας άγγελος. Περίμενε υπομονετικά να ακούσει κάποιο καλό νέο για τον σύντροφό της. Η Ιωάννα, η επί δύο χρόνια κοπέλα του Τόμας, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είναι σοκαρισμένη από το θάνατο του αγαπημένου της. Πρέπει όμως να φανεί δυνατή και να μην λυγίσει από την απώλεια του συντρόφου της. Συντετριμένοι οι γονείς του Τόμας προσπαθούν να δείξουν δύναμη και να διαχειριστούν τη θλίψη τους από το θάνατο του παιδιού τους. Έχουν αποφασίσει σύμφωνα με πληροφορίες να μετακομίσουν μόνιμα στην Αγγλία για να είναι κοντά στο μεγαλύτερο γιο τους Μάνο. Να πούμε ότι εκεί βρέθηκε η Γεωργία η Χάρδα από την μεσημεριανή μελέτη. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Τατιάνα. Δύσκολες στιγμές πραγματικά για όλους μας. Το τελευταίο αντίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την οικογένεια, για τους φίλους, για τους συναδέλφους, για τους πραγματικούς φίλους που βρέθηκαν στο πλευρό του Τόμας από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα του ατυχήματος. Ήταν όλοι εκεί λοιπόν σήμερα ένα βουβό κλάμα να πούν το τελευταίο αντίο σε ένα νέο παιδί που χάθηκε τόσο γρήγορα και τόσο άδικα. Ήταν πρόσωπα που το αγνώριζε από μικρός, είτε άλλωστε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, της πορείας του, πραγματικοί φίλοι όπως ο Νίκος Αναδιώτης, που από την πρώτη στιγμή εμφανίστηκε στο ΚΑΤ, από τις πρώτες μέρες ήταν κάθε μέρα εκεί και βρέθηκε και σήμερα στη ΔΕΗΣΗ για να σφίξει, να αγκαλιάσει τους γονείς και να τους δώσει κουράγιο. Όπως επίσης και άλλα άτομα, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν τον είχαν γνωρίσει από κοντά, αλλά ένιωσαν την ανάγκη να πάρουν στα χέρια τους ένα λευκό τριαντάφυλλο και να πάνε να το αφήσουν εκεί δίπλα στη φωτογραφία του και να πούν δύο λόγια τρυφερά στους γονείς αλλά και στην Ιωάννα, στο κορίτσι αυτό που πραγματικά περνούσε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τατιάνα. Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ξέρετε, πολλές φορές, παιδί μου, σκέφτομαι ότι επειδή έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές και τις δύσκολες, τις μαύρες στιγμές της ζωής, αυτά τα σκληρά τελευταία αντίο που πρέπει να πούμε σε ανθρώπους που έχουμε αγαπήσει, σκέφτομαι ότι τα προβάλλουμε, στεναχωριόμαστε, συγκινούμεθα. Και όταν κλείσει όλο αυτό, όταν τα φώτα της δημοσιότητας σβήσουν, τελικά μένει η οικογένεια πίσω μόνη
με αυτό το μεγάλο κενό. Και θα ήθελα να μην ξεχάσουμε αυτή την οικογένεια, να είμαστε κοντά τους και σε κάθε οικογένεια που έχει χάσει δικό της άνθρωπο, σε κάθε οικογένεια που έχει χάσει νέο παιδί. Πάμε να δούμε τι είπαν άνθρωποι της Showbiz για τον Τόμας χθες βράδυ. Ήταν ένα πολύ πολύ γλυκό αγόρι, δεν ήμουν φίλη του, δεν είχαμε κάποια παραπάνω σχέση, πολύ λυπηρό. Τι να πεις τώρα για αυτή τη μαμά, για αυτή την οικογένεια, δύναμη σε αυτή την οικογένεια, τίποτα άλλο. Όπως και να έχει όμως, άσχετα από το πόσο αγαπητός ήταν και εξαιτίας της δουλειάς του το γνωρίζαμε όλοι, είναι ένα νέο παιδί που έφυγε. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. The needle tears the hole. Λυπήθηκα όπως όλοι, γιατί πάντα ο θάνατος είναι μια ιστορία λυπητερή, εντάξει. Όταν συμβαίνει και σε ένα τόσο νέο άτομο, δεν μπορείς, λυπάσαι κάπως περισσότερο. Δεν ξέρω, μου φαινόταν μια ευγενική μορφή. Αυτό μου έχει μείνει. What have I become? Τον ήξερα, είχαμε γνωριστεί και από το ΜΑΤ, γιατί εργαζόταν και στο ΜΑΤ. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ αξιόλογος άνθρωπος, μορφωμένος, από καλή οικογένεια. Γενικά χάρηκα πάρα πολύ που τον γνώρισα. Αλλά ταυτόχρονα στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα νέο παιδί, πολύ ταλαντούχο, με όλη τη ζωή μπροστά του. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, είναι πολύ άσχημο και αυτό είναι ένα μάθημα για όλους εμάς, ανεξάρτητα αν είμαστε μικροί ή μεγάλοι, ότι πρέπει να φοράμε τη ζώνη μας, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον δρόμο, να μην παίζουμε. Συλληπιτήρια στην οικογένειά τους, στους αγαπημένους του ανθρώπους, στους κοντινούς του ανθρώπους, αυτό δεν έχω να πω κάτι. Upon my liars. Με τον Τόμας είχαμε συναντηθεί 2-3 φορές, επειδή ήμασταν πολύ συχνά στους ίδιους χώρους. Ήταν ένα πάρα πολύ ήρεμο και ευγενικό παιδί. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Έτσι δεν ήμασταν ούτε καν γνωστοί, θα μπορούσα να πω. Απλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σου λέει γεια σου, σφίγγε το χέρι και ήταν αληθινός. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό το οποίο συνέβη. Εγώ και όπως όλη η Ελλάδα, φαντάζομαι. Ήταν εντελώς αναπάντεχο και πάρα πολύ μεγάλο κρίμα. Και να πω κι εγώ με τη σειρά μου, στην οικογένειά του, υπομονή. Αντοχή, τι να πω, είναι πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα. Προσωπικά δεν τον έχω γνωρίσει. Τον γνώριζα όμως από το σύριαλ που έπαιζε και από την τηλεόραση. Είναι, ξέρεις, αυτές οι στιγμές είναι λίγο άβολες. Γιατί φεύγει ένα παλικάρι 25 χρονών από τη ζωή χωρίς να φταίει. Έτσι απλά, ξέρεις, που έχει τόσο όρεξη και από ό,τι έχω ακούσει ήταν και πολύ καλός άνθρωπος. Είναι λίγο άβολες γιατί δεν έχεις κάτι να πεις. Και ό,τι και να πεις είναι δύσκολο, δεν γυρνάει κάτι, δεν αλλάζει κάτι. Να ευχηθώ δύναμη στην οικογένειά του, υπομονή και ότι η ζωή προχωράει. Αυτό μόνο. Δυσκολεύομαι κιόλας να μιλήσω γι' αυτό, είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Νομίζω ότι όλοι επηρεαστήκαν με τον ίδιο τρόπο. Είναι πολύ λυπητερό και πραγματικά γενικά είναι άσχημα να χάνονται νέα παιδιά. The only thing that's real. Είναι πολύ στενάχωρο βέβαια αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα καθημερινά και, και συμβαίνουν μάλλον στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας πάρα πολλά άσχημα γεγονότα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει, εύχομαι στους δικούς του να... Καλή δύναμη. Απλά αυτό, δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλή δύναμη και ο χρόνος ελπίζω να είναι γρήγορος για να ξεπεράσεις αυτό που σου έχει συμβεί. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Θα συνδεθούμε με το star.gr. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ο Γιώργος ο Κολοβάτσιος. Άντα. Σταθερός. Και θα μας πει για μία γκάφα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, Τατιάνα μου, δεν του βγήκε το ταξίδι στην Κροατία που πήγε πριν από 10 ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συνάντησε πάρα πολλούς, μεταξύ αυτών τον Όλιβερ Στόουν. Ήταν η μόνη συνάντηση που πήγε καλά.
Λοιπόν, σε μια συνέντευξη τύπου που ήταν με τον Σλαβόη Ζίζεκ, τον φιλόσοφο αυτόν, βλέπουμε και τα πλάνα εδώ, θέλοντας να μιλήσει για την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας και να τη συγκρίνει με το βιβλίο «Το δόγμα του σοκ» που έχει γράψει η Ναόμι Κλάιν, είπε ότι αυτά τα μέτρα τα έχουν εφαρμόσει, προσπάθησαν να τα εφαρμόσουν και στη χώρα μας, όπως έγραψε και η Ναόμι Κάμπελ. Προφανώς άλλα έχει στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας. Δεν τον αδικούμε βέβαια έτσι. Η γαζέλα, όπως την αποκαλούν, ας πούμε, είναι πανέμορφη, μια πανέμορφη γυναίκα. Το μικρό όνομα της συγγραφέως και του μοντέλου ίδιο. Εντάξει, ένα βιβλίο διαφορά. Άσε να το δούμε λίγο το βιντεάκι, ναι, πώς το είπε ο κύριος Τσίπρας, και μετά θα μας πεις τι του απάντησε η συγγραφέας. And they try to implement this doctrine of shock, as Naomi Campbell said. Of shock. Naomi Campbell. Βρε τη Naomi Campbell. Έτσι λοιπόν, μία με τα γκουλάγ που είπε ο Ζίζεκ. Εγώ την κυρία Ναόμι Κλάιν, τη συγγραφέα, δεν τη γνωρίζω. Δηλαδή, όταν μου είπανε μπέρδεψε την Ναόμι Κλάιν με την Ναόμι Κάμπελ, η αλήθεια είναι ότι δεν τη γνωρίζω. Όχι, Τατιάνα, είναι best seller το βιβλίο παγκοσμίω. Δεν το ξέρω το βιβλίο της κυρίας Κλάιν. Αυτό και το no logo, ειδικά αυτό, επειδή ξέρεις τώρα υπάρχουν πάρα πολλές χώρες σε κρίση και όλοι ανακατεύονται και διαβάζουν για να δουν πώς γίνεται ο νεοφιλελευθερισμός και τα σκληρά μέτρα και όλες αυτές τις καταστάσεις. Αυτό ήθελε να περιγράψει και ο Αλέξης Τσίπρας. Τι του είπε η συγγραφέα λοιπόν όταν το συνάντησε τον κύριο Τσίπρα. Ναι, είναι στην Αθήνα, γιατί γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την κρίση στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Λοιπόν, και του είπα ότι δεν είμαι τόσο όμορφη, αλλά μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο μου, κάτι τέτοιο από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Βέβαια, όπως βλέπετε, κανείς και από τους παρευρισκόμενους εκεί στο πάνελ, και ο Ζίζεκ και ο κύριος Τσίπρας, δεν κατάλαβαν τίποτα απολύτως. Όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, δεν κατάλαβε αυτά που είπε ο κύριος Ζίζεκ για τα γκουλάγκ. Λυπάμαι, του λέει, που σας απογοήτευσα, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν είμαι η Ναόμι Κάμπελ, ναι, είπε η συγγραφέα. Καλά φαίνεται κιόλας. Άμα δεις την Ναόμι Κλάιν, δεν χρειαζόταν να το πει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Θα πω το διαγωνισμό και μετά θα έρθει εδώ η 5χρονη Ελβίνα, η οποία βγήκε πρώτη σε διαγωνισμό χορού που έγινε. Ο διαγωνισμός αυτός έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι μια μικρή Σακύρα. Πού να δείτε κούνημα, πού να δείτε φλουριά η μικρή Σακύρα, και είναι τόση δά. Θα έρθει σε λίγο το Ελβινάκι εδώ να μας χορέψει. Θέλω να σας πω για το δώρο. Είναι 2.000 ευρώ μετρητά το δώρο μας. 2.000 ευρώ μετρητά. Αλλά προσέξτε, σήμερα στο τέλος της εκπομπής, μην φανταστείτε ότι θα περιμένετε και πολύ, μαζί με το μετρητό, τι δώρο θα πάρετε? Ό,τι φορώ από την κορφή ως τα νύχια. Τα πάντα. Θα πάρετε δώρο τα παπούτσια φοράω. Θα πάρετε δώρο το φόρεμα. Θα πάρετε δώρο τα κοσμήματα, το κολλέ, το βραχιόλι και τα σκουλαρίκια. Για να σας τα δείξω. Όλα αυτά λοιπόν. Το διάδειξα γιατί μπορείτε να το βάλετε σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν έχει φερμουάρα αυτό το φόρεμα. Είναι και λίγο ελαστικό. Μπορείτε να το φορέσετε όλες, μπαίνετε όλες σε αυτό το φόρμα και βεβαίως έχει και νούμερα, αλλά μεγάλες, μικρές, λεπτές, πιο παχουλές, όλες χωράνε στο μαύρο φόρεμά μου, όλες, στο ελαστικό μαύρο φόρεμά μου, και βεβαίως τα νούμερά σας θα τα βρούμε. Αγαπητές φίλες, 2.000 ευρώ μετρητά και όλο μου το look. Παπούτσι θεϊκό και όλα τα υπόλοιπα που φορώ, με ένα μήνυμα ή ένα τηλεφώνημα, μετρητό και look. Το look μας το προσφέρει το T-Shop, είναι το e-shop του tlife.gr, το T-Shop. 90 11 51 51 51 90 11 51 51 51, ή μέσω SMS τάφε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54 990. Καλή σας επιτυχία. Για να δούμε το Ελβινάκι, τη μικρή Σακύρα που κέρδισε σε διαγωνισμό για φιλανθρωπικό σκοπό. Να δείτε κούνημα και κακό, και σε λίγο θα έρθει και κοντά μας να μας χορέψει live. Ο
Χορεύει σαν επαγγελματίας. Ο Oriental χορός είναι ο αγαπημένος της. Φοράει την αστραφτερή στολή που της έκανε η μαμά της και χορεύει ασταμάτητα, έχοντας πάντα το χαμόγελο στα χείλη της, γιατί αυτό της έμαθαν μεταξύ άλλων οι δασκάλες της. Είναι η 5χρονη Ελβίνα. Της είπα θέλω να πάμε χορό του Latin, γιατί θέλω να χορεύω και για να χωράω, να φοράω στολή. Και η μαμά μου αποφάσισε να με γράψει για να μάθω να χορεύω στο Oriental. Εκεί χορεύω και μαθαίνουμε. Σάμπα, ρούμπα, σόλο. Η Ελβίνα χορεύει από 2,5 ετών με φανατική θαυμάστρια τη μαμά της. Τους τελευταίους 5 μήνες όμως αποφάσισε να επισκεφθεί μια σχολή Oriental για να της διδάξουν κάτι παραπάνω. Ποιος χορός σου αρέσει περισσότερο? Το Oriental. Και το Oriental μας το μαθαίνει η Ιωάννα και η Άλκης της, το οποίο εκεί κάνουμε κάτι χορούς, κάτι δύσκολα, κάτι εύκολα, κάτι τέτοια. Σας αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Τόσο πολύ που και η δασκάλα που τη βάζει τη μωρία καμιά φορά, εκείνη της λέει, ας πούμε, μείνε μέσα στην τάξη, και εκείνη κάθεται μέσα στην τάξη και χορεύει μόνη της. Και η δασκάλα νομίζει ότι εκείνη πλήττει και μπαίνει μέσα και τη βλέπει και χορεύει. Δεν τη νοιάζει καθόλου. Είναι η ζωή της. Πριν από λίγο καιρό, μάλιστα, η μικρή χορεύτρια πήρε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό χορού που έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό. Αυτό της έδωσε ακόμα μεγαλύτερη διάθεση για χορό της κοιλιάς. Πήρε και κύπελο, πήρε και βραβείο, το οποίο βγήκα πρώτη και με βγήκε και στην τηλεόραση. Κιόλας και όλοι οι φίλοι μου και όλοι οι ξαδέρφες μου με είδαν στην τηλεόραση που χορεύω. Μ' αρέσει να χορεύω σαν τη Σακύρα, για να μάθω κι εγώ να χορεύω σαν τη Σακύρα και να βγαίνω πρώτη σε όλα τα βίντεο. Εκεί που με τραβάνε στους αγώνες. Είχε σηκωθεί όλο το θέατρο όρθιο. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή δηλαδή ένιωσα πάρα πολύ περήφανη. Όταν μεγαλώσει, εκτός από τον χορό, θέλει να βάλει στη ζωή της και το χειρουργικό μυστέρι. Θέλω να γίνω πλαστικός χειρούργος. Θα φτιάχνω μύτες και θέλω να γίνω και δασκάλα του χορού. Όταν δεν κάθεται καλά, στηριζόμαστε σε αυτό. Δηλαδή της λέμε ότι αν δεν είναι καλό παιδί ή αν δεν ακούει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να κάνει την προπόνησή της το απόγευμα. Όταν δεν παίζει με τις κούκλες της και χορεύει στο σπίτι, έχει και την μικρή της αδερφή να προσπαθεί να μάθει κάποιες από τις κινήσεις του Oriental. Με βλέπει και κάνει ό,τι κάνει, το κάνει και αυτή. Και όπου ανεβαίνω, ανεβαίνει και αυτή. Είναι ζυγιάρα. Η Ελβίνα είναι στάρα από κούνια, καθώς έχει συμμετάσχει και σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Έχεις πάρει μέρος σε διαφήμιση? Ναι. Έχω πάρει στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα. Και αποφάσισα να κάνω και διαφημίσεις και να χορεύω.
Θυμάμαι τη μαμά Ελλάδο, συγχαρητήρια. Γύρνα εδώ μπροστά, μικρή Σακύρα, γύρνα να σε βλέπουμε, να σε καμαρώνουμε. Η μαμά η Λουκία, καλώς ήρθατε. Και είναι και ο μπαμπάς πίσω. Είναι και ο περήφανος μπαμπάς. Πού είμαστε να χορεύει αυτή η μικρή έτσι. Και από μένα και από τη σχολή χορού. Από σας πώς. Κάνω και εγώ Oriental. Α, κάνετε Oriental. Και χορεύατε στο σπίτι και τις δείξατε. Έκανα τις πρόβες μου στο σπίτι και μου έλεγε η μαμά να σου δείξω τη χορογραφία σου. Και καθόταν και μου τα έκανε. Για να μιλήσουμε εδώ λίγο. Έλα με την Ελβίνα, να μου πει Ελβίνα. Έβλεπες τη μαμά και σ' άρεσε. Ναι. Ναι. Και ήθελες να μάθεις και εσύ χορό. Ναι. Και έκανες τα ίδια. Ναι. Σ' αρέσει πολύ να χορεύεις. Ναι. Και θες να γίνεις χορεύτρια όταν μεγαλώσεις. Ναι. Και τι άλλο θες να κάνεις. Μόνο χορεύτρια ή και κάτι άλλο. Θέλω να γίνω... Τι. Κλασικός χειρούργος. Πώς θα τα συνδυάσει αυτό θα δει. Πώς. Θέλει κάποιος να μου πει γιατρός και χορεύτρια μαζί. Γιατί όχι. Βεβαίως. Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή. Εξαιρετική τη βρίσκω. Και θέλεις να χορεύεις έτσι οριεντάλ ή θέλεις να μάθεις κι άλλους χορούς. Να μάθω κι άλλους χορούς. Αυτό τον έχεις μάθει τη μαμά το χορό. Ναι. Από τι ηλικία χορεύει. Από 2,5 ξεκίνησε. Όπως και η μικρή. Λίγο χόρευε. Μικρούλη. Ναι, έβλεπε την Μπάρμπι και έκανε και εκείνη τα δικά της. Μετά ήθελα να τη γράψω από 3,5. Ήταν πολύ μικρή. Δεν την μπαίνανε. Αρχικά μπαλέτο που θέλει να τη βάλουμε. Αλλά τελικά καταλήξαμε να ξεκινήσουμε από 4,5 χρονών. Και πήρες βραβείο, έμαθα. Βγήκες πρώτη. Ναι. Σε διαγωνισμό χορού. Ναι. Και ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι. Πήγανε τα χρήματα σε παιδάκια, άλλα παιδάκια τα οποία είχαν ανάγκη. Ναι. Ναι, αγάπη μου. Και σ' άρεσε εσένα αυτό. Δεν σ' άρεσε. Τι δεν σ' άρεσε. Κάτσε, σηκώνομαι. Δεν σ' άρεσε ποτέ. Πού έγινε διαγωνισμός. Στο Βεάκιο το θέατρο. Αχ, μωρέ! Χόρεψε σε τόσο κόσμο εσύ στο Βεάκιο μπροστά. Είχε πολύ κόσμο. Ναι. Πάρα πολύ. Και μικρά παιδάκια. Ναι, αγάπη μου. Μπράβο σου, είσαι πάρα πολύ καλή. Να σε ρωτήσω, για γύρνα εδώ μπροστά. Αυτό εδώ που φοράς στην κοιλιά σου, τι είναι αυτό. Αυτοκόλλητο. Σ' αρέσει το αυτοκόλλητο που φοράς στην κοιλιά σου. Σε γαργαλάει η μαμά του στο βάζει. Δεν γαργαλιέσαι. Δεν γαργαλιέσαι καθόλου. Παρόλο που είσαι μικρή και πονηρή, δεν γαργαλιέσαι το αυτοκόλλητο. Όχι. Τι τάξη πας. Οικιαγωγείο ή πρώτη. Τι τάξη πας. Προνήπιο. Πόσο χρόνο είναι ακριβώς. Είναι πιο μικρή και από 5. Είναι όχι. Τέλος Φεβρουαρίου έκλεισε τα 5. Άρα 4,5 στην ουσία. Εντάξει. Τώρα έγινε. Πήγε 4,5 στο προνήπιο. Και τώρα τελειώνει η χρονιά στο προνήμιο για να πάει νηπιαγωγείο. Ναι. Σε σχολείο χορεύεις τα παιδάκια, τα άλλα. Τους χορεύεις, τους μαθαίνεις χορό. Ναι. Τι τους μαθαίνεις. Οριεντάλ. Οριεντάλ, μαθαίνεις και στα παιδάκια. Χαίρετο με το Οριεντάλ. Η μαμά. Να τη χαίρεστε. Έχει κάνει και άλλα πραγματάκια. Κάνει και Λάτιν. Λάτιν. Έχει κάνει και κάποια διαφήμιση. Ναι. Έχει κάνει τη διαφήμιση της, τη Χριστουγεννιάτικη της Vodafone. Έχει κάνει της Κύπρου. Και έχει κάνει επίσης ένα διαφημιστικό που έπαιξε Βουλγαρία και Ρουμανία. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει να κάνει διαφημίσεις. Ναι. Τι σ' αρέσει. Να κάνω διαφημίσεις. Να κάνει διαφημίσεις. Τι θα αρέσει. Να κάνει διαφημίσεις. Είσαι πάρα πολύ γλυκούλα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο γλυκούλα είσαι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι πολύ καλό που χόρεψες για τα παιδάκια που έχουν ανάγκη και τις έδωσες τα χρήματα. Για σκέψου. Σκέψου ότι αυτά τα παιδάκια είναι φτωχά. Τρόφιμα, είναι παιδάκια τα οποία χρειαζόντουσαν να τα βοηθήσεις και εσύ χόρεψες Oriental και έρθεις, ήρθε ο κόσμος και σε είδε και έδωσες χρήματα σε παιδάκια που έχουν ανάγκη. Δεν είναι καλό. Για σκέψου το. Ναι. Συμφωνήσαμε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήρθες. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ξεβαφτώ και θα έρθει εδώ κοντά μας η Μάριαν
Είναι ένα κορίτσι, μία καλονή θέλω να σας πω, μία καλονή 23 ετών, Θεά, η οποία μου έστειλε αυτή η Θεά ένα mail, η Θεά που βλέπετε στη φωτογραφία και μου λέει «Τατιανά, θα μου δείξεις το make-up σου, το μακιγιά σου». Και της λέω «Έλα, να τα πούμε από κοντά, όχι μόνο το make-up θα σου δείξω, θα σου φτιάξω και όλο το τσαντέκι με τα καλλιτικά σου». Λοιπόν, 90-11-51-51-51, 2.000 ευρώ το φόρεμα που φοράω, τα κοσμήματά μου, τα παπούτσια μου από το T-Shop. Είναι το e-shop του T-Life, όλα δώρο από το T-Shop. 90-11-51-51-51, 90-11-51-51-51, μετρητό και όλο το look θα γίνει δικό σας στο τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία, διαφημίσεις! Εδώ με τη Μαρία, η οποία είναι 23, μου έστειλε ένα mail. Τέτοια mail έχω λάβει πάρα πολλά και λαμβάνω συχνά, όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι πολλές κυρίες έτσι από το χώρο μου. Τι θέλεις να μάθεις από μένα? Λοιπόν, καταρχήν περίμενα μία απάντηση στο mail μου. Δεν περίμενα αυτή την ευχάριστη έκπληξη, να με φωνάξει στην εκπομπή και σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά και χαίρομαι που θα μου δείξει και τα μυστικά. Το έχω ξανακάνει στο παρελθόν και θυμάμαι το κοριτσάκι που είχε έρθει πάντα έτσι. Συνήθως πιτσιρικάκια στέλνουν αυτά τα mail. Εσύ 23, δεν είσαι? Ή όταν τη είχαμε απαντήσει, έλα, θα σου δείξω το make-up στο στούντιο και όλα αυτά που βλέπεις δίπλα θα γίνουν δικά σου μετά, έτσι. Όπως τα βλέπεις, ό,τι χρησιμοποιήσεις και ό,τι δεν χρησιμοποιήσεις. Αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να βαφτούμε. Κοίταξε, εγώ θα σου δείξω αυτά που κάνω εγώ. Αυτά είναι μυστικά τα οποία έχω μάθει εδώ και χρόνια από γνωστούς make-up artists. Κάποια από αυτά τα έχω προσαρμόσει στα δικά μου μέτρα και σταθμά, αλλά νομίζω ότι πια έχω μάθει να βάφουμε σωστά. Θα σου δείξω ένα πολύ κλασικό μακιγιάζ, το οποίο μπορείς να κάνεις και πρωί και βράδυ. Δεν είναι πολύ έντονο και έχω να σου προτείνω ότι επειδή είσαι πολύ νέο κοριτσάκι και το έκανα και εγώ λάθος στην ηλικία σου, σε αυτές τις ηλικίες είσαι πολύ τυχερή να έχεις αυτό το δέρμα και αυτό το πρόσωπο, να χρησιμοποιείς πολύ λίγο μακιγιάζ. Είμαστε πιο όμορφες όταν είμαστε βαμμένες λίγο. Ναι. Και εγώ στα 23 βαφόμουν πολύ έντονα και τώρα που μεγάλωσα το κατάλαβα. Δεν βάζω την υπερβολή. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το κονσίλερ. Ξεκινάμε πάντα από το κονσίλερ. Πάρε το κονσίλερ που έχεις δίπλα σου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η βάση πάντα στο μακιγιάζ. Εγώ λοιπόν, κάτσε να δω, εγώ θα το βάλω με πινελάκι. Το βάζω ή με το χέρι με πινελάκι το κονσίλερ μου. Λοιπόν, θα κάνεις δύο τελίτσες κάτω από το μάτι, εδώ, και θα κάνεις και δύο τελίτσες εδώ πάνω από το μάτι, τη μέσα πλευρά. Το κάνεις? Μπράβο. Ωραία. Ή με το χέρι, ή με ένα πινελάκι, έχεις εκεί τέτοιο πινελάκι σαν και το δικό μου, για κοίταξε πώς είναι το δικό μου. Ωραία. Αλήθουμε λοιπόν το κονσίλερ κάτω από το μάτι. Εγώ θέλω να σου πω ότι συνήθως τα χέρια με βολεύουν περισσότερο και από τα πινέλα. Αλλά λίγο λόγω του στούντιο εδώ, λίγο λόγω του τραυματισμού. Αν και πολύ γνωστοί make-up artists λένε όχι με το χέρι, γιατί αν το απλώς λέει με το χέρι, παίρνεις όλη την ποσότητα, τη βγάζεις με το χέρι σου και δεν μένει η σωστή ποσότητα πάνω στο δέρμα. Τέλος πάντων, εγώ κάνω και τα δύο. Το άπλωσες? Ναι. Απλώνεις λοιπόν το πινελάκι σου. Ωραία. Μετά παίρνουμε ένα make-up. Για δες τι make-up έχεις εκεί. Με ένα make-up. Το βρήκες το make-up? Ωραία. Θα πάρεις ένα τέτοιο πινελάκι. Αυτό εδώ που είναι πιο σκληρό. Έχει ένα παρόμοιο με το δικό μου. Αυτό. Αυτό εδώ είναι σκληρό, για να το δω.
Αυτό μου κάνει λίγο για πούδρα. Για να δω. Εγώ θα σου έλεγα να χρησιμοποιήσεις αυτό το κονσίλερ, ναι, για να είσαι σίγουρη να είναι λίγο πιο... Πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό, ναι, το πινελάκι που βάζετε το make-up. Δεν πρέπει να είναι μαλακό, το ίδιο με το κονσίλερ. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε στο πινελάκι. Εγώ το βάζω στο χέρι μου κανονικά, αλλά επειδή έχω χτυπήσει, θα το βάλω κατευθείαν στο πινελάκι. Βάλε λίγο στο χέρι σου και θα σου φέρω όμορφο μαντιλάκι να το σκουπίσεις. Λοιπόν, βάζουμε το make-up λοιπόν στο πινελάκι και το αλείφουμε πάρα πολύ καλά στο δέρμα. Πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ το make-up που θα χρησιμοποιήσετε, να μην είναι διαφορετικό από την απόγρωση πολύ του λαιμού σας και βγαίνετε είτε πολύ σκούρες είτε πολύ ανοιχτές αφαντάσματα. Και επίσης να προσέξετε πάρα πολύ το concealer, γιατί το concealer καμιά φορά, εγώ έχω βγει σε φωτογραφίες αρακούνες, λοιπόν, απλώνουμε το make-up στο δέρμα, αλλά δεν το απλώνουμε ακόμα στη μύτη. Θα σου πω γιατί. Το απλώνεις πρώτα στο δέρμα και δεν το απλώνεις στη μύτη, γιατί πάνω στη μύτη και γύρω από το στόμα έχεις παρατηρήσει ότι ειδικά στον ήλιο φαίνεται πάρα πολύ έντονο το make-up. Ναι, το έχεις παρατηρήσει. Λοιπόν, γι' αυτό στη μύτη και γύρω από το στόμα βάζουμε πολύ λίγο make-up για να μην φαινόμαστε πάρα πολύ βαμμένες, να φαινόμαστε πιο φυσικές. Ωραία. Έτσι. Θα μου κάνει λίγες γραμμές με το πινέλι. Χρησιμοποιήστε το χέρι. Θα απλώνουμε το πινελάκι και αφού το απλώσεις, μετά στο τέλος και στο λαιμό, εδώ, πρόσεξε, μην το κατεβάσεις πολύ κάτω. Γιατί αν το κατεβάσεις κάτω θα φαίνεται ο λαιμός μισός-μισός. Θα το κατεβάσεις εδώ που τελειώνει το σαγόνι, κάτω από το πηγούνι, εδώ, εδώ από κάτω. Έτσι. Mm-hmm. Εδώ. Για να σβήσει. Έτσι. Και στη μυτούλα βάζουμε ό,τι έχει απομείνει πάνω στο πινέλο μας. Εδώ. Okay. Και μπορείς να βάλεις και λίγο εδώ πάνω από τα μάτια, γιατί έτσι σου στρώνει καλύτερα η σκιά. Όταν είναι λίγο λιπαρό από πάνω το μάτι, απλώνεται και στρώνει καλύτερα η σκιά. Εγώ αυτό κάνω τουλάχιστον. Λοιπόν, έχουμε βάλει τη βασούλα μας. Ναι. Μπράβο. Πάμε τώρα να... Μωρομάντιλο έχει εδώ λοιπόν. Έλα να σου δώσω μωρομαντιλάκι να σκουπίσει το χεράκι σου που το λέρωσες. Εδώ. Και τώρα, πάρε άλλο ένα εδώ μωρομαντιλάκι να σκουπίσει το χεράκι. Πάμε τώρα να βάλουμε τις σκιούλες. Α, τη λάμψη θέλω να σου δείξω. Έχεις ένα προϊόν λάμψης, είναι αυτό εδώ πέρα, που φαίνεται σαν κονσίλερ, το βλέπεις, έχεις το πλάι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βάλεις, πρόσεξε που θα το βάλεις αυτό, ελάχιστο εδώ πάνω. Εδώ πάνω, κοίτα. Εκεί. Όχι, όχι στο μάγουλο, εδώ πάνω, ελάχιστο. Εκεί. Αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί αν το βάλεις πιο χαμηλά θα γυαλίζεις πάρα πολύ και θα είσαι σαν λαδωμένος ποντικός. Αυτό δίνει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη στο πρόσωπο και φαίνεται πάρα πολύ φυσικό. Τέτοια προϊόντα υπάρχουν πάρα πολλά, δεν παίζει ρόλο ποια εταιρεία θα επιλέξετε. Επιλέξτε ένα προϊόν λάμψης, το οποίο θα το βάλετε εδώ στο τέλος των ζυγωματικών. Για να σε δω. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Συγχαρητήρια, Μαρία. Μαθαίνεις πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, βάλαμε και τη λάμψη μας. Πάμε να βάλουμε τις σκιούλες μας. Ναι. Λοιπόν, πουδρίτσα θα βάλω στο τέλος, κυρία make-up artist. Φωνάζει τη γονή make-up artist μου. Λοιπόν, θα πάρεις τώρα... Πάρε σκιές, να σου δείξω ποιες θα πάρεις. Ωραία, την ανοιχτή αυτή. Πάρε κανένα δυο ανοιχτές σκιούλες. Mm. Και θέλω να μου βάλεις αρχικά... αυτήν θα μου βάλεις και θα τη σβήσουμε με αυτή. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Θα παίρνετε σκιές σε διάφορες αποχρώσεις, λίγο πιο ανοιχτές, λίγο πιο σκούρες, για να παίζετε με τα σβησίματα των σκιών. Θα πάρεις ένα από αυτά τα κλασικά πινελάκια που αλείφουμε τη σκιά πάνω από το μάτι. Αυτά εδώ τα κλασικά. Δεν έχω το κλασικό εγώ. Ένα τέτοιο απλό πινελάκι δεν υπάρχει εδώ στην κούλα σου. Όχι.
Για κάτσε να σου δώσω εγώ ένα. Απλώς είναι λίγο μικρούλι αυτό που έχω εδώ. Μετάκι. Πού είναι το πινελάκι μου. Χρησιμοποιήσω αυτό. Α. Πάρε αυτό το πινελάκι το δικό μου. Θα λείψει τη σκιούλα σου. Λοιπόν. Θα πάρεις μία ανοιχτόχρωμη σκιά. Πάρε την πολύ ανοιχτή που έχεις. Εντάξει, έτοιμη. Ναι. Και θα καλύψεις το πάνω μέρος του βλεφάρου. Μόνο το καπάκι όμως, όχι πιο ψηλά. Ναι. Θα πάρω κι εγώ μία. Έχω μία πολύ άσπρη και μία άλλη θα τις αναμίξω. Λοιπόν, καλύπτεις εδώ το πάνω μέρος του βλεφάρου. Εδώ. Και από την άλλη πλευρά. Εδώ. Λίπτω το πάνω μέρος του βλεφάρου. Αν μου βγει πάρα πολύ άσπρο, λίγο με τα δάχτυλα τα χρησιμοποιείτε τα χέρια σας στο μακιγιάζ, έτσι. Λίγο το σβήνω γιατί δεν μ' αρέσει να είναι και κάτασπρο, εμένα είναι λίγο πιο ανοιχτή σκιά από τη δικιά. Η δικιά σου είναι τέλεια η σκιά. Μπράβο, έλα, καλύτερη από τη δικιά σου. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Θα πάρεις ένα από τα πινελάκια, ένα τέτοιο πάρε. Okay. Ή ένα τέτοιο, όπως έχει ένα τέτοιο. Δίπλα στα καλλιτικά σου. Ένα τέτοιο. Ωραία, πάρε αυτό λοιπόν πρώτο. Θα το βουτήξεις στη σκιά την πιο σκούρα, αυτήν εδώ την καφέ. Λοιπόν, μην το πατήσεις πάρα πολύ, αν δούμε ότι βγαίνει πολύ σκούρο, γιατί θα πρέπει να το σβήσουμε μετά, έτσι. Παίρνω κι εγώ μια πιο σκούρα καφέ σκιά, πάρω αυτή. Λοιπόν, όπως είναι το μάτι μας, θα πιάσεις εδώ το κόκαλο του ματιού σου. Εσένα που είσαι πιο νέα, είναι λίγο πιο εμφανές, έτσι, από το δικό μου. Εδώ, το κοκαλάκι, το νιώθεις, είναι εκεί που τελειώνει το μάτι. Εκεί πάνω στο κοκαλάκι θα κάνεις, κοίταξέ με, αυτή τη γωνίτσα. Πολύ λίγο. Αυτή είναι εδώ τη γωνίτσα. Εδώ. Αυτή είναι εδώ τη γωνίτσα και θα το στρίψεις έτσι πάνω από το κόκαλο. Δηλαδή στην ουσία θα ζωγραφίσεις το κόκαλο, αλλά το μισό, όχι, δεν θα το κλείσεις. Έτσι. Θα ζωγραφίσεις το σημείο αυτό πάνω από το μάτι. Εδώ. Το ζωγράφισες κι εσύ για να είσαι εδώ. Λίγο ακόμα. Μου το ανέβασες λίγο πιο ψηλά από ό,τι θέλω. Το θέλω λίγο πιο χαμηλά. Δεν θέλω να μου το ανεβάσεις πολύ, γιατί όταν θα το σβήσεις, μετά θα σου ανέβει μέχρι το φρυδάκι σκιά. Και δεν το θέλουμε. Θα σου δώσω ένα Q-tip. Μια μικρή μπατονετούλα. Οι μπατονετούλες όταν βαφόμαστε είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα θα το σβήσεις και θα το κρατήσεις πιο αυστηρά. Πιο αυστηρά στο κόκαλο, ε! Γιατί δεν έχει καμιά τεράστια απόσταση εσύ με το φρύδι σου. Ναι. Και αν πα και το ανεβάσει πολύ, θα γεμίσει σκιά μέχρι πάνω το μάτι, θα γίνει χάλια. Λοιπόν, θα το σβήσει και μόνο σου, δώσω και άλλε μπατονετούλε. Ένα τρόπο να το σβήνουμε είναι να χρησιμοποιούμε, αν φέρουμε και λίγο make-up. Ε? Το ξέρει αυτό, έτσι. Ορίστε. Λοιπόν. Και αν είσαι εδώ. Ωραίο είναι. Ζωγράφισε το τώρα καλά, έτσι όπω είναι. Ζωγράφισε και τα άλλο ματάκι, να το κάνω κι εγώ. Γιατί είμαστε λίγο γελίες με το να μάτι ζωγραφισμένο. Έτσι. Κάνουμε και το άλλο, γιατί μετά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, είναι το σβήσιμο. Ξέρετε, παλιά όταν με έβαθαν παιδιά, όταν έβγαινα στα δελτία, μου κάνανε αυτή την πεταλούδα. Και μου την αφήνανε έτσι, πεταλούδα. Κανονική πεταλούδα, butterfly, madame butterfly. Ναι. Πω, βλέπω κάτι παλιές φωτογραφίες. Ναι, ήταν η μόδα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ήτανε πάντως κάποτε. Λοιπόν, αυτό είναι μόνο η βάση της σκιάς μας. Την έκανες και εσύ μαράκι. Μαράκι, είσαι εξαιρετική. Μπράβο σου. Πάμε να τη σβήσουμε τώρα. Λοιπόν, τα πινέλα της σβησίματος είναι πιο μαλακά και πιο φαρδιά. Ένα από τέτοιο πινέλο θα πάρεις. Ωραία. Ναι. Ωραία. Και θα το βουτήξεις σε μια ανοιχτή καφέ. Την έχεις την ανοιχτή καφέ. Αυτή εδώ είναι. Ωραία. Αν δεις ότι δεν σβήνει καλά, πάλι και λίγο από το ανοιχτό σου πάνω. Θα το σβήσουμε. Σβήσ' το πρώτα με την ανοιχτή καφέ να το δούμε.
Εγώ με τι να του σβήσω. Θέλω να σκεφτώ. Προσεχώ τα δικά σου καλλιτικά και δεν έχω δει τα δικά μου. Κάτσε να δούμε τι θα το σβήσω εγώ. Αχ. Αχ, και αυτήν. Α, να τι. Εδώ τι έχω αυτέ. Κάτσε να το σβήσω κι εγώ με μία ανοιχτούλα. Θα τη ξοδώσω τη λίγο πιο ανοιχτή σκιά. Τι, πώς το σβήνουμε τώρα. Πολύ απλά, παιδιά. Απλά το μουτζουρώνουμε. Να, κοίτα. Μουτζουρώνουμε αυτό που έχουμε κάνει. Σαν να θέλουμε να το σβήσουμε. Σαν να το κάνουμε από πάνω με αυτό το πινέλο. Σαν να θέλουμε πραγματικά να σβήσει αυτό που έχουμε κάνει εκεί και το οποίο φαίνεται τόσο καθαρά. Σαν γωνία, σαν πεταλούδα. Παίρνεις αυτό εδώ και απλά το μουτζουρώνεις. Καλύτερα σβήνω έτσι. Θα μου τζουρώνεις έτσι. Θα μου τζουρώνεις εδώ. Να, τώρα άρχισε να διαφαίνεται. Θα μου τζουρώσεις κι εσύ. Για να σε δω. Ωραίο έγινε. Πιο ωραίο και από το δικό μου. Πρόσεξε τώρα. Εγώ έτσι πως το μου τζούρωσα, τι έκανα. Το κατέβασα πάρα πολύ εδώ στο πλάι, το βλέπεις. Και έτσι δείχνει το μάτι μου μια καθοδικότητα. Αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει να κατεβαίνει εκεί. Τι κάνετε, παίρνετε λίγη πουδρίτσα, λίγο make-up και απλά το σβήνετε και κάνετε εδώ τη γωνίτσα. Γιατί άμα κατέβει πάρα πολύ η σκιά εκεί, καήκατε. Προς τα κάτω το μάτι αντί για προς τα πάνω. Ορίστε. Πάμε να σβήσουμε και το άλλο ματάκι. Το έχεις σβήσει εσύ το άλλο ματάκι. Για να δω αν είναι ίδια. Ωραία τα έχεις κάνει. Μπράβο σου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στη διαφημίση. Το άλλο μάτι θα το σβήσω στο break επάνω. Να σας δώσω τηλέφωνο του διαγωνισμού για να κερδίσετε 2.000 ευρώ μετρητά και ένα total look από το t-shop.gr, είναι το e-shop του T-Life. Θα πάρετε αυτό το μαύρο φόρεμα, τα παπούτσια, τα κοσμήματα, όλα τα σκουλαρίκια, τα βραχιόλια, 90-11-51-51-51 ή μέσω SMS, τα φένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας το 54-9-90, σαν την τριλή είμαι έτσι μισοβαμμένη. Το ξέρω. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει δουλειά. Διαφημίσεις. Είμαι εδώ με τη Μαρία μαθήματα μακιγιάζ. Από ποιον? Από μένα. 40 χρόνια φούρναρης είμαι, Μαρία. Τόσα χρόνια βάφομαι. Να μην δείξω κι εγώ μερικά μυστικά μου. Λοιπόν, σβήσαμε τη σκιούλα πάνω από το μάτι. Παίρνουμε. Μπορείς να το πάρεις και με το δάκτυλάκι σου ή μπορείς να το πάρεις ό,τι σε βολεύει με ένα ειδικό πινελάκι. Βάζεις λίγο σκιά εδώ κάτω από το φρύδι. Πρόσεξε μόνο μια αντιδόπια θα βάλεις. Ανοιχτόχρωμη, ναι. Την περνάς απαλά κάτω από το φρύδι να δώσεις εκεί λίγο λάμψη στο τελείωμα του ματιού. Πολύ απαλά. Να μην μείνει πολύ σκιά, σβήσ' την αρκετά. Να έχει μια πολύ απαλή λάμψη, να μην έχει μια γραμμή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εξαιρετική. Μπράβο σου, Μαρία. Ωραία. Και για να τελειώσουμε με τις σκιές, παίρνουμε αυτό εδώ το πινελάκι. Το οποίο εμένα με βολεύει πάρα πολύ. Για δες, έχεις εσύ ένα τέτοιο πινελάκι. Την έβαλες στη σκιούλα σου. Ναι. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, το βουτάς στην πιο σκούρα καφέ σκιά που έχεις δίπλα σου. Αυτό μπορείς να το κάνεις με... Ναι. Θα κάνουμε ένα περίγραμμα του ματιού. Μπορείς να το κάνεις είτε με μολύβι, είτε με eyeliner, είτε με σκιά. Εγώ το προτιμώ με τη σκιά, γιατί είναι λίγο πιο φυσικό. Λίγο πιο φυσικό. Φαίνεται πιο σβησμένο. Πάμε να κάνουμε το περίγραμμα. Να βάλω και εγώ μια έτσι λίγο σκούρα σκιά για να ξεχωρίσει το περίγραμμα του υπόλοιπου μάτι. Εγώ παίρνω μια καφέ σκούρα σαν και τη δικιά σου, θα βάλω κι εγώ. Και κάνουμε ένα. Το περνά σύριζα πάνω από το μάτι. Μια γραμμούλα με τη σκιά σου. Για να τονίσουμε το μάτι μας λίγο πιο πολύ. Να φαίνεται λίγο πιο έντονο και λίγο πιο σεξ το βλέμμα μας. Το τραβάς ελάχιστα την ακρούλα, όχι πολύ, γιατί είπαμε θέλουμε φυσικό αποτέλεσμα. Το ίδιο κάνεις και από το άλλο ματάκι.
τραβάς λίγο στην αχρούλα. Λοιπόν, για να σε δω. Πολύ ωραίο, για να δω. Ξέρεις τι, είσαι εδώ καλά. Όχι, δεν είναι έντονο, είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα πάρα πολύ προσεκτικά. Θα βάλεις και λίγο κάτω από το μάτι. Και λέω προσεκτικά, ίσα που θα τα κουμπίσεις, για να μην στάξεις σκιά. Κοίτα ένα κόλπο που κάνω εγώ. Βουτάω το πινελάκι μου και κάνω. Το φυσάω, φεύγει το πολύ, γιατί καμιά φορά πέφτει σκιά και μου τζουρώνεται κάτω από το μάτι, σαν να έχουμε μαύρους κύκλους. Και κάνουμε σύριζα το μάτι εκεί που ξεκινάνε οι βλεφαρίδες μας, μια πολύ ελαφριά γραμμούλα. Φυσάμε. Μια ελαφριά γραμμούλα. Ένα κόλπο πάλι μπορείς να κάνεις κάτω το μάτι για να μην σου τζουρώνεται. Είναι να βάλεις αρκετή πούδρα. Εκεί και μετά τη σκουπίζεις. Αλλά αυτή την πούδρα τη διάφανη όμως, όχι την compact, γιατί μετά σπάει το μάτι και κάνει γραμμές από κάτω. Ωραία. Κοίτα και λίγο πιο κάτω εδώ. Την έκανε στη γραμμούλα σου. Να σε δω. Καλή. Είσαι και γρήγορη, Μαρία. Το έχεις. Λοιπόν, φρυδάκια δεν έχουμε κάνει. Τα κάνουμε τώρα. Κανονικά τα φρυδάκια πρέπει να τα έχουμε κάνει πριν βάλουμε τη σκιά. Είναι πιο σωστό για να έχουμε το σωστό σχήμα. Για να δω που είναι. Το πινελάκι για τα φρυδάκια μου ψάχνω. Δεν το βλέπω εδώ. Δεν το έχω βγάλει το πινελάκι για τα φρυδάκια. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα να σου δείξω. Τα φρυδάκια σου βέβαια εσένα είναι πολύ καλογραμμένα και δεν χρειάζονται κάτι ιδιαίτερο. Θα προσέξεις μόνο να μην αφήσεις κενά. Δηλαδή θα πάρεις το μολυβάκι και πάρα πολύ μαλακά, εδώ που είναι αραιά τα φρυδάκια, γεμίζεις τα κενάκια σου. Ίσα όμως που το κουμπάς, έτσι. Αυτό είναι όλο. Το ίδιο κάνω εγώ κάθε μέρα, απλώς έχω το πινελάκι μου στο άλλο μου το τσαντάκι που έχω ξεχάσει. Πάμε να βάλουμε το μαγικό προϊόν που χωρίς αυτό εμείς οι γυναίκες δεν κάνουμε. Μάσκαρα. Δεν έχει εδώ μάσκαρα. Είναι, έχουμε εδώ τη μάσκαρα. Έχεις μια μάσκαρα μαζί. Είναι, έχουμε εδώ τη μάσκαρα. Δυστυχώς. Λοιπόν, για βάλε μασκαρίτσα εσύ που έχεις τη μασκαρίτσα σου εκεί δίπλα. Για δούλεψε τις λεφαρίδες σου, ξεκινώντας μάλιστα από την εξωτερική πλευρά της λεφαρίδας. Να δούμε πόσο πολύ αλλάζει το μάτι με τη μάσκαρα. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Να τη μασκαρίτσα. Να βάλω και εγώ λίγο μασκαρίτσα. Γιατί χωρίς μάσκα είμαστε σαν αόματες. Ειδικά αν έχουμε βάλει σκιά. Ωραία. Το βράδυ μπορούμε να το δουλεύουμε λίγο πιο πολύ τις λεφαρίδες. Δεν πειράζει να είναι λίγο πιο βαριές. Το πρωί είναι καλό να κουμπάμε ελάχιστα τη μάσκα επάνω, να είμαστε λίγο πιο φυσικές. Γιατί και η βλεφαρίδα κάγκελο πρωί-πρωί με τίγκα τη μάσκαρα πάνω βαραίνει το βλέμμα μας και μας κάνει να φαινόμαστε πιο κουρασμένες. Ορίστε. Ήρθε και το μάτι κάπως. Ωραία. Πάμε να βάλουμε τώρα περίγραμμα χιλιών, να βάλουμε το κραγιόν μας. Πάρε ένα μολυβάκι για τα χίλια που σου έχω εκεί. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το περίγραμμα. Αυτό που θέλω να προσέξεις πολύ
Έχεις πάρα πολύ ωραία χείλια. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία χείλια. Λοιπόν, είναι να σβήνει καλά το περίγραμμα με το κραγιόν, ε? Να μην φαίνεται καθόλου. Γιατί είναι kits να φαίνεται. Πάρε, σου έχω και ένα κραγιόν έτσι ροδακινή, για δες, ένα μπέζ, ένα κραγιόν όρθιο. Αυτό, αυτό το φυσικό χρώμα θα βάλεις. Πού είναι, θα βάλω αυτό, δεν πειράζει. Ορίστε. Έτσι. Για να δω τα χυλάκια τα τέλεια που έχεις. Α, καλά. Καλά. Στα δικά σου χείλια θα ήθελα να βάλεις λίγο γλωσσάκι. Ναι. Θα σου πω γιατί. Επειδή τα χείλια σου είναι μεγάλα, θα ήθελα να έχουν μια γυαλάδα να φαίνονται λίγο πιο φρέσκα. Ωραία. Και να τα ενυδατώνεις λίγο πιο συχνά αυτά τα τέλεια χείλια. Θα τους κάνεις ένα σκραπ το βράδυ να φεύγουν τα νεκρά κύτταρα. Και θα βάζεις μια ωραία έτσι. Και βαζελίνη μπορείς να βάλεις και μια ωραία θεραπεία. Γιατί αυτά τα χείλια πρέπει να είναι ενυδατωμένα. Λίγο γλωσσάκι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, γιατί δεν έχουμε βάλει ρούς και πούδρα. Να πω αγαπητοί φίλοι ότι σε 6 λεπτά, περίπου 6 λεπτά, λύγει ο διαγωνισμός. Άρα, εσείς δεν έχετε για να κερδίσετε τα 2.000 ευρώ μετρητά. Και το Total Look το δικό μου, παρά να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 90 11 51 51 51. Έχουμε 2.000 ευρώ μετρητά, δηλαδή κάποιος από εσάς θα τα βάλει στη τσέπη σε περίπου 6 λεπτά. Και εκτός από το διχίλιαρο έχουμε το φόρεμα που φοράω, το οποίο θα το παραγγείλουμε στις διαστάσεις σας. Βέβαια θέλω να σας πω, είναι ελαστικό, δεν έχει φερμουάρ, ταιριάζει σε όλα τα σώματα. Είναι το φόρεμα που μπορείτε να βάλετε και με ψηλοτάκουνα, να πάτε μια έξοδο βραδινή, να πάτε σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση. Είναι όμως και το φόρεμα το οποίο μπορείτε να βάλετε με σανδαλάκι στο νησί, μπορείτε να βάλετε με σανδαλάκι πρωί και να πάτε στη δουλειά σας. Είναι το φόρεμα που ταιριάζει σε όλους και ταιριάζει παντού. Τα παπούτσια επίσης είναι δώρο, τα παπούτσια που φοράω και όλα τα κοσμήματα, το βραχιόλι, τα σκουλαρίκια και το κολλιέ είναι όλα προσφορά του T-Shop, είναι το e-shop του T-Life, 90 11 51 51 51, ή μέσω SMS τα φένα κενό το ονοματεπώνυμό σας το 54 990, σε 6 λεπτά κλήρωση. Πάμε να βάλουμε λίγο ρουζάκι. Ναι. Αχ, τα χυλάκια σου μόλις μπήκε το γλωσσάκι. Τι φρέσκα που έγιναν. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο ρουζάκι. Σε αυτό το χρώμα που ταιριάζει για να... Ωραία δεν είναι τα ρουζάκια αυτά, για να δω. Αυτό θα βάλεις γιατί αυτό ροζίζει. Και κοραλίζουν οι αποχρώσεις που έχουμε χρησιμοποιήσει. Ένα πινελάκι για το ρουζ. Και μπαίνει στα ζυγωματικά το ρουζ. Ξεκινάς από εδώ από τα ζυγωματικά και λίγο προς τα πάνω. Πώς είσαι με το ρουζάκι? Για να σε δω, για γυνά να σε δω. Ωραίο είναι. Θα μ' άρεσε και λίγο πιο μπροστά, δηλαδή... Μπορείς να το ξεκινήσεις και από λίγο πιο μπροστά, να φαίνεσαι λίγο πιο φρέσκια ροδοκόκκινη. Έτσι, λίγο, λίγο. θα βάλουμε πούδρα για να το σβήσουμε μετά, μην το φοβάσαι. Βάλ το και θα βάλουμε την πουδρίτσα από πάνω και θα γίνει πιο φυσικό. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα, πουδρίτσα. Παίρνουμε ή μία compact πούδρα, σαν και αυτή που έχεις μπροστά σου και θα πάρω εγώ, για πιο matte αποτέλεσμα, ή παίρνουμε μία πούδρα σε σκόνη, για πιο φυσικό, σαν και αυτήν εδώ ας πούμε την πουδρίτσα, που είναι διάφανη. Ας πάρουμε τώρα αυτή, μια και είμαστε τηλεόραση, πάρε την compact, γιατί είμαστε τηλεόραση, θέλουμε λίγο πιο καλυπτικό αποτέλεσμα. Το μεγάλο πινέλο, το πιο μεγάλο που έχεις δίπλα σου για την πούδρα και πάμε να βάλουμε πουδρίτσα, να γίνουμε ματ, λίγο πιο ματ και να σταθεί το make-up μας σωστά, να μην υδρώσουμε και
και να σπώσουμε. Ορίστε. Αυτό εδώ είναι για να το τελειοποιήσουμε το μακιγιάζ μας. Ωραία λοιπόν. Λοιπόν, βγαίνοντας εδώ, πώς σου φαίνεσαι? Πάρα πολύ ωραία. Είσαι κούκλα. Πάρα πολύ ωραία το μακιγιάζ. Νομίζω σου πάει πάρα πολύ. Και φυσικό και κομψό. Και κάνει και το όλο στυλ, πιο κομψό. Ναι. Θα μου άρεσες πάρα πολύ να χρησιμοποιήσεις αυτό το make-up και βράδυ, θέλω να σου πω. Επειδή ακριβώς είσαι 23 ετών και επειδή ακριβώς τώρα μπορείς να έχεις αυτή τη φρεσκάδα. Εύχομαι να σου άρεσε το μάθημα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά τα προϊόντα σας θα γίνουν δικά σου. Θέλω να το κάνεις και στο σπίτι, το μακιγιάζ. Αυτό είναι, φίλοι, αυτό που κάνω το πρωί όταν έχω ένα ραντεβού. Συχνά το πρωί, βέβαια, δεν βάζω τη γραμμούλα εγώ πάνω από το μάτι για να γίνει ακόμη πιο light. Mm. Ή δεν βάζω καθόλου τη σκιά, βάζω το ρουζάκι μου, το κραγιονάκι και τη μάσκαρα. Και δεν βάζω σκιά πολλές φορές. Αυτό είναι το μακιγιάζ το οποίο κάνω συνέχεια. Και επειδή βαριέμαι να πολύ αλλάζω τα βάφω με μόνη μου, γιατί τα πολύπλοκα μου τα κάνω εδώ στη δουλειά, ξυπνάω με κλειστά τα μάτια, το έχω κάνει σε 5 λεπτά, θέλω να σας πω. Θέμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνει τη συμβουλή σου και για τα ιδιαίτερα μαθήματα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, μετά τις διαφημίσεις η κλήρωση. 2.000 ευρώ μετρητά. Και ό,τι φοράω πάνω μου από την κορφή ως τα νύχια. Προλαβαίνεις και εσύ τώρα. 90-11-51-51-51 από σταθερό ή μέσω SMS τα φένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Τελειώσαμε. Μα δεν μπορώ. Ένα θέλω να σας πω, έτσι, ότι αυτά εδώ πέρα όλα τα αγόρια του στούντιο, εκτός από κάμερα, εκτός από τεχνική υποστήριξη, ξέρετε τι άλλο κάνουν, ψυχολογική υποστήριξη. Σήμερα δεν είναι και ο Μιχάλης στο κοντρόλ και με στηρίζουν ψυχολογικά. Μπαίνω χάλια και με φτιάχνουν, αρχίζουν. Προθιέρια με λένε με το φόρεμα. Στην επίδαυρο θα πας. Τι νέα και ωραία που φέρεις, Τατιάνα μου. Μην πέφτεις σε αγαπημένη μας. Δεν είναι αγόρια αυτά. Αυτά δεν είναι τεχνική. Αυτά είναι, τι να πω, τι να πω. Καλέ, χειροκροτήστε τα αγόρια μας, καλέ. Τα αγόρια μας, καλέ, εδώ. Έτσι. Ποια κέρδισε τα 2.000 ευρώ και το Total Look T-Shop? Η Αλεξάνδρα Παραβάνη τα κέρδισε. Αλεξάνδρα μου, Αλεξάνδρα μου καλή. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου από το T-Shop, το e-shop του T-Live. Θα βρούμε τα νούμερα σου να σου κάνουν όλα, να τα χαρείς, να χαρείς το φόρεμα, να τα χαρείς όλα και βεβαίως να χαρείς το διχύλιαρο, Αλεξάνδρα μου, τέτοιες εποχές. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι, φιλιά. Έλα κοντά, έχω να δώσω μια καρδιά όσο η γη κι άλλο τόσο. Έλα κοντά, χάνουμε χρόνο.